Φόβους για νέα πολιτική ταραχή στο Πακιστάν προκαλεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διατάξει τη σύλληψη του Πρωθυπουργού Ρατζά Περβέζ Ασραφ. Ο Πρωθυπουργός κατηγορείται για υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με ενεργειακά προγράμματα όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έγινε την ημέρα που στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ ο μουσουλμάνος κληρικός Μοχάμεντ Ταχίρ Αλ-Κουάντρι διοργάνωνε μια ακόμα αντικυβερνητική συγκέντρωση. Τις εξελίξεις σχολιάζουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Αν και αργοπορημένη η απόφαση του δικαστηρίου είναι πολύ καλή. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί νωρίτερα. Δεν άξιζε ποτέ να έχει τη θέση του Πρωθυπουργού. Ήταν αναμειγμένο στη διαφθορά και λαϊλάτισε τα χρήματα όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας. Έπρεπε να έχει συλληφθεί εδώ και καιρό. Όπως και οι συνεργάτες του και οι υψηλά ιστάμενοι που λαϊλάτισαν τη δημόσια περιουσία. Το δικαστήριο έπρεπε να αναλάβει δράση εναντίον τους το συντομότερο δυνατό. Πάντως, ένας από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού ισχυρίστηκε πως το ανώτατο δικαστήριο συνεργάζεται με τον ισχυρό Πακιστανικό στρατό, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης.